song for the broken hearted. A silent prayer for baby parted. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my. Το ασαντσέρ που σε ανεβοκατεβάζει στους ορόφους, μάλλον που σε πάει από το ισόγειο στον πάνω όροφο. Κάτι από James Bond μου θυμίζει αυτό. Και μαζί ανεβοκατεβαίνει και μια εικόνα και βίντεο, είτε με το ένα είτε με το άλλο ασαντσέρ. Λοιπόν, μουσείο Mercedes Στουτγκάρδη. Μέσω ασανσέρ μου έχουν δώσει, εδώ είναι δωρεάν ακουστικά, το πιάνει καλά, ωραία, με αυτό εδώ για την ξενάγηση και περιμένουμε τώρα να μας ανεβάσει πάνω. Με το πλησιάζεις κάπου, πλησιάζει την πρώτη μηχανή που έχει φτιάξει αυτό και το όχημα, αρχίζει και σου λέει πληροφορίες, πατάς εδώ. Ένα νύπο έβγαζε η μηχανή. Η μηχανή που είχε φτιάξει ο Daimler στη Mercedes-Benz. Η 885. Πρέπει να ήταν και η πρώτη μηχανή στον κόσμο από ό,τι ακούω. Αυτό είναι το ασανσέρ που μας ανεβοκατεβάζει στους ορόφους. Από το ισόγειο σε ανεβάζει πάνω. For architecture tours, and we offer this, but in my case, it's 90 minutes without automobiles if I have an architecture tour. So I've been in the past, and just show me. It's very interesting, I think, but you really have to know. As I said, I just made all of it. It's το συνεχίζουμε από εδώ. So this man from time to time
time they have to say, okay, everyone gets out now and just push, and they still don't really much push. And I think they asked themselves, did I really pay for this? And so the first buzzer was not successful. It was soon replaced by a horse carriage again. But nevertheless, it's the ancestor of every bus today. Εδώ ήταν τώρα ο χηματάρα για να πως τη μόνη μπροστά και για πολλά άτομα μέσα. Φορτηγό. Εδώ έχουμε μπει στα οχήματα, τα πιο μεταγενέστερα. Βλέπουμε και λάστιχο πάνω στον τροχό, όχι ξύλινη ρόδα. Η αλυσίδα που το κινούσε εδώ, απίστευτο. Μιλάμε ολόκληρο θηρίο. Και λάστιχα πίσω. Μάλλον πρέπει να είναι ολόκληρη τροχή. Το να έχεις ένα τέτοιο, υποθέτω, την εποχή εκείνη, ήταν μεγάλη δουλειά. Ω, και αυτό είναι λεωφοριάκι. Και φανάρι πίσω. Stop. Να σε βλέπουμε. Διπλό λάστιχο. Και φώτα μπροστά. Α, ό,τι λέει Mercedes ήταν το όνομα της κόρης του Daimler. Και γι' αυτό πήρε αυτό το όνομα. Ω, εδώ και αυτές οι πολυθρόνες. Αυτή είναι η Mercedes, η κόρη του Daimler. Μάλιστα. Η αναρτήση εδώ μπροστά και μανιβέλα για να πάρει μπροστά και το φως και κόρνα πετάλια συμπλέκτης για να αλλάξει ταχύτητες. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε άλλο τμήμα. Και θέατρο εκεί πέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μεταφορικά μέσα. Και 1927. Αυτή εδώ η λιμουζίνα. Το νομίζω το έχουμε δει σε πολλές ταινίες, αλλά και όχι μόνο. Και 1939.
εδώ μεταφορικό μέσον και ταινία Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έτσι, κάτι τέτοια κόρη μου σοσιαλίστρια που τους πηγαίνανε βόλτα. Θα γυρίζουμε από εδώ και βλέπουμε εγκαταστάσεις. Ξέρω αν φαίνεται καλά. Και λεωφορείο του 1940. Το λεωφορείο του τώρα. Κατεβήκαμε έναν όροφο, και έχουμε πάει σε μεταγενέστερα οχήματα του 1914 έως το 1940 κάτι. Αυτά εδώ πέρα πέρνανε μέρος και σε αγώνες. Πανέμορφο. Αυτό εδώ είναι το 1936. Αυτό εδώ θυμίζει και Bonnie και Clyde και ταινίες Hollywood μιας άλλης εποχής. Αυτό του 37. Πω. Φως μπροστά. Εντάξει, νομίζω ότι βλέπανε και, και κόρνες. Πασάκια για τους πίσω. Πώς και εξατμίζω αυτό εδώ. Και ταχύτητα στο χέρι. Λοιπόν, πάμε να κατέβουμε εδώ στο επίπεδο τώρα, αυτό εδώ, παρακάτω. ...1950. Μπαίνουμε στην εποχή του 50. 1954 αυτό. Και εδώ, σαν να θυμίζει κάτι James Bond. Από ποιος το είχε τότε αυτό το εργαλείο. Καλά και τώρα ποιος το είχε. Αλλά και τότε. Για 1962.
Αυτό φοβερό. Κατεβαίνουμε προς τον επόμενο όροφο. Εδώ πρέπει να είμαστε. Όχι 950 κάτι, 1970 κάτι, 78-80. Για πάμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε επόμενη, όπως είπαμε, εποχή. Από το 59 ως το 80 περίπου που ανακάλυψε και το πρώτος αερόσακος. Εδώ πίσω συνοδηγούς. Μάλλον αυτό για κάτι άλλο ήτανε. Πρέπει να ήταν για το στρατό, κάτι πρέπει να ήταν. Πως το έχουν φτιάξει με δύο θέσεις. 1973. Του 80. Αυτό ήταν για τα τεστ, από ό,τι ακούω. Και του 80 η Mercedes. Ότι ποιος έσκαγε σε αυτόν εδώ τον προφυλακτήρα. Είχε τελειώσει. Και κλασική 190Y του 90, του 84. Του 84. Εδώ ανακάλυψαν τις κούκλες και με αυτό εδώ δίναν όθηση στα αυτοκίνητα πίσω για να μπορούν να αρχίσουν να κάνουν τα τεστ για τους αερόσακους και όλα τα υπόλοιπα. Και πάμε τώρα κοντά σε μας. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είμαστε στο επίπεδο νέα εποχή που προσπαθούν εδώ πέρα με την ηλεκτρική ενέργεια, με τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Αν αυτό είναι το μέλλον, 2015 λέει, θα το βγάλανε αυτό. Μάλλον θα είναι πειραματικό αυτό. Εντάξει, okay. Εντάξει, δεν ξέρω τι φαίνεται. Αλλά είναι απίστευτο. Και ορόφιο λέω πάνω, από εδώ ίσως να φαίνεται καλύτερα. Ολόκληρη γυάλινη ορόφη από πίσω. Concept. Απλά απίστευτο. Αυτό εδώ είναι μεταλλικό, είναι μέταλλο. Είναι από το μέλλον. Είναι απίστευτο. Και εδώ πάμε στις νέες ελές, στην ηλεκτροκίνητη. Και άμε εκεί κιόλας. Οπό, 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 οπό. Πιλωτήριο. Πιλωτήριο. Πηγαίνουν προς το επόμενο επίπεδο. Γιατί αν καθίσω παραπάνω εδώ, με βλέπω να φεύγω μετά από
η σήμερα. Ω, και εδώ είναι τα αγωνιστικά της. Κανονότητα, θα πάμε σε πιο κάτω επίπεδο. Έχει οθόνες εδώ να βλέπεις. Καταρχήν πάμε εδώ. Δεν θα πρέπει σε λίγο να σταματήσω το βίντεο, γιατί θα πρέπει να βγάλουμε φώτο. Έχει ένα ανοιχτό μειωτή εδώ. Και έχει τη McLaren. McLaren Mercedes. Θα δούμε εδώ τι δείχνει. Ιστορία σαν motorsport. Λοιπόν, με αυτήν την εικόνα εδώ πέρα πρέπει να το σταματήσω αυτό εδώ. Αν τραβήξω καμία φωτογραφία. Και τα κύπελα εκεί. Το Mercedes-Benz Museum. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, το τώρα το αγωνιστικό αυτοκίνητο, αυτό είναι το Μίκα Χάκινεν του 1999, McLaren Mercedes MP414. Mercedes-Benz 1955. Φρένο. Κινητήρας. Θέση οδήγησης. Πίσω το καύσιμο. Πάμε να δούμε την ιστορία του μηχανοκίνητου πλουτισμού της Mercedes. Εδώ έχουμε τρόπαια, το Rally Sport, τα Motorsport, Pirelli εδώ πέρα. Τη φοράγανε 1934 μέχρι το 39. Απίστευτο. Διάφορα τρόπαια, απίστευτα τρόπαια. Αυτό είναι από το Μόνακο εδώ πέρα. Και αυτό εδώ το φοράγανε το 1934, πριν το 1934. Μία δερμάτινη στολή, γυαλιά, του 1910, όπως και η κάσκα. Απίστευτο. Απίστευτο. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο τρόπαιο. Αυτό είναι τρόπαιο του 1908. Λοιπόν, και εδώ ξεκινάει όλη η ιστορία της αγωνιστικής Mercedes. Αυτό εδώ το 1900. Το 1900 με αυτό τρέχανε. Δώσουμε λίγο φως, να φαίνεται λίγο παραπάνω. Είναι λίγο σκοτεινά εδώ.
πει στο 1900. Να τρέχεις με αυτό. 5.507 κυβικά. Απίστευτο. Πάμε στο επόμενο αγωνιστικό. Του 1908. Του 1914. Πού να πάρουμε αυτήν, εξάτμιση με αυτήν. Του 1924. Και προχωράμε με τα γενέστερα που το έχουμε δει και σε ταινίες και σε αγώνες. Του 1934 τα Silver Arrows. Του 1937 εδώ πρέπει να παλεύανε με τα τιμόνια, πραγματικά πρέπει να παλεύανε. 1938 1939 αυτό λέγεται Τρίπολης, Τρίπολη Racing Car. Grand Prix, τώρα Τρίπολη δεν ξέρω αν είναι δική μας Τρίπολη. Πέντε. Και πάμε πιο μετά. Δώσουμε λίγο φως πάλι. Το 63. Του 39 αυτό. Ακούγεται από πάνω ήχος. Του 77. Του 80. Και πάμε τώρα και στις Νταλίκες εδώ πέρα. Πάμε. Το 90 είναι αυτά τα αγωνιστικά, οι Νταλίκες, 1990. Και πάμε εδώ στο Χάκινεν, McLaren Mercedes. Το 98. Του 2001. Του 2008 Lewis Hamilton, που πήρε και το παγκόσμιο. Εντάξει, αυτό ήταν τρελό αυτοκίνητο. Τρελό αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Πρέπει να ήταν και από τα πιο όμορφα που έχουν υπάρξει σε φόρμουλα. Τα φτερά εδώ μπροστά δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να είναι η πιο όμορφη φόρμουλα που είχε φτιαχθεί. Που έχει φτιαχθεί. Έτσι. Λοιπόν. 16, εδώ είναι το 2016. Του Νίκο Ρόσμπερκ. Και πιο πίσω. Πάμε στα 89, εκεί πέρα που είναι τα Group C. Τα λέει και τα GT. Το 97 πρέπει να είναι αυτό. Και καταλήγουμε στο 95 από εκεί, 2013 και 2018 στα DTM. Εντάξει, ένα τέρας. Απίστευτο.
Πανέμορφο. Και εδώ είναι προσωμιωτές. Α, νομίζω ότι κάπως μπορούμε να μπούμε, νομίζω, ή όχι, κάπως, για να το δω, να το ψάξω λίγο. Νομίζω ότι μπορείς να μπεις, πάω να το ψάξω λίγο, να δω πώς. Λοιπόν, και εδώ είναι το τέλος του μουσείου, με τον εξομοιωτή που τον έκανα και ήταν φοβερός. Εδώ είναι αυτοκίνητα γύρω, 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 γύρω. Και ένα μπρελοκάκι δωρό. Έτσι, εδώ γράφει Mercedes-Benz. Αυτό που είχα. Και εξαιρετικά όλα. Αυτά.